αγώνας που όλοι περιμένουμε να δούμε. 10 γύροι. Νομίζω είναι από τις προκλήσεις της καριέρας σου έως αυτή τη στιγμή να παίξεις ένα δεκάγυρο με μια δυνατή αθλήτρια. Και όχι σε ηλικία, δεν είσαι 20. Θα έλεγε κανείς ότι η Μαρία Σιμερτζόγλου πάει στα όρια της. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. 10 γύροι είναι 10 γύροι. Αλλά τα χρόνια δεν είναι πάντα αρνητικό. Σημαίνει ότι κουβαλάς και εμπειρία. Μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα πάνω στο ring. Είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξουμε μια πολύ καλή αθλήτρια. Ελπίζω και εσάς να σας αρέσει το θέαμα. Και ελπίζω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό που γι' αυτό προετοιμάζομαι τόσο καιρό. Η Μαρία Σιμερτζόγλου είναι το 001 δελτίο στην ελληνική πυγμαχία, είναι η πρώτη Ελληνίδα επίσημα καταγεγραμμένη πυγμάχος. Είναι η αθλήτρια η οποία έχει τις περισσότερες διακρίσεις και μετάλλια σε διεθνές επίπεδο στην εραστεχνική πυγμαχία και τώρα έρχεται να διεκδικήσει ένα παγκόσμιο τίτλο και να πάρει, αν τα καταφέρει, την μεγαλύτερη διάκριση που θα έχει καταφέρει και σαν επαγγελματίας πυγμάχος. Πάμε για μία ακόμα νίκη, γιατί από τότε που επέστρεψες στα ρινγκ, το πας σερί, έχεις σερί νικών. Ποτέ δεν σκέφτομαι πάω για νίκη, σκέφτομαι τον αγώνα, πάω βήμα-βήμα και αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα. Σίγουρα όλοι οι αθλητές πάντα, όταν προετοιμαζόμαστε καλά για έναν αγώνα, έχουμε σκοπό τη νίκη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η πυγμαχία είναι απρόβλεπτο άθλημα. Θα δούμε την αντίπαλο στους πρώτους γύρους, έτσι, και αναλόγως θα γίνει και το παιχνίδι. Βέβαια, εγώ έχω τα δικά μου ξεσπάσματα στον αγώνα. Αναλόγως θα ακολουθήσω τη ροή του αγώνα. Άρα, το παιχνίδι δεν το προκαθορίζεις. Εκείνη τη στιγμή βλέπεις την αντίπαλο, τη διαβάζεις και πράττεις καταλήλως, αν κατάλαβα. Σωστά. Και συνήθως έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, εγώ, μόνον εγώ, που ας πούμε τα ξέρω, τα κρατάω για μένα πάντα. Είναι μια βαριά ζώνη, κόσμημα. Θα είναι ουσιαστικά κάτι πολύ δυνατό στην καριέρα σου. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό. Ξανά είπα πριν, θα με ανεβάσει πολύ στα rankings. Έτσι, από εκεί πέρα έχουμε να περιμένουμε και άλλα δύσκολα πράγματα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που θα διεκδικήσω αυτή τη ζώνη και που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για έναν αθλητή να του συμβαίνει αυτό. Όπως γνωρίζουμε, για να μπορέσει να υπάρξει επίσημη επαγγελματική ζώνη στην πυγμαχία, και αυτή είναι μια επίσημη επαγγελματική ζώνη, καταγράφεται στο Box Rec τα αποτελέσματά της. Οι αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στην Ελλάδα γίνονται υπό την αιγίδα του ΣΕΠ, στον οποίο πρόεδρος είναι ο κύριος Στεφανόπουλος. Οπότε θα έχουμε αυτή την υποστήριξη.